Η απάντηση και τα καρδιά της γνωστής αστρολογουλίτσας πατέρα για τα όσα δημοσιεύματα κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, θέλοντάς να έχει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας και να κινδυνεύει ακόμα και η ίδια της ζωή. Πάμε, Λίτσα πατέρα. Πάμε στη Λίτσα πατέρα. Βεβαίως, που σήμερα εμφανίστηκε κανονικά στην εκπομπή το πρωινό στον Άντενα με τη Face Κορδά. Εκεί πέρα απάντησε ακόμη μια φορά για τον λόγο που έλειπε από την εκπομπή τόσες ημέρες λόγω μιας αδιαθεσίας που είχε, μιας ίωσης. Αλλά δίνει και απαντήσεις πάλι για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να είναι βαριά άρρωστη και να έχει καρκίνο. Μάλιστα. Για να δούμε τι είπε η ίδια η Λίτσα πατέρα. Πεθαίνουν όρθιοι, λέει. Τι είναι. Για να ακούσουμε. Κάτσα, κυρία Λίτσα μας! Λιτσάκι μου, έρχομαι! Μας έλειψες πολύ! Εκεί, σε παρακαλώ, εκεί να καθίσεις. Ευχαριστώ, σας έβλεπα. Είναι οι πρώτες μέρες που, οι μόνες μέρες που κάθισα και είδα εκπομπή και σας έβλεπα και έλεγα εδώ είναι έτσι, εκεί είναι αλλιώς. Να ξέρεις ότι, εντάξει, προφανώς έχεις τα περαστικά όλο μας, αλλά και ο κόσμος τηλεφωνούσε, ρωτούσε πού είναι το λιτσάκι μας, είναι καλά. Είναι συγκινητικό όλο αυτό πραγματικά, αλλά τα δέντρα πεθαίνουν όρθια και εντάξει, να προσέχουμε γιατί έλεγα για τους διδήμους νέα σελήνη. Έχει εσύ λίγο τα αμελή στον εαυτό σου, Τα αμελή. Επειδή πραγματικά δεν πέφτω εύκολα στο κρεβάτι και πιστεύω ότι το περνάω, λιγάκι το παραμελώ και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε αυτόν τον καιρό. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είπε. Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια. Ναι, μια διαθεσία είχε η γυναίκα. Όλα καλά, πέρασε. Και ξαναλέμε, να σταματήσουν να γράφουν οι διάφοροι τύποι στο διαδίκτυο ότι έχει καρκίνο η γυναίκα και ότι πεθαίνει και ότι τιμωθάνεται και όλες αυτές τις αηδίες οι οποίες έχουν πλήξει και έχουν στεναχωρήσει πολύ την οικογένειά της και τους ανθρώπους που την αγαπάνε και είναι στο περιβάλλον της. Μας πήρε φίλη της τηλέφωνο, κολλητή της φίλη και λέει: Πείτε τους να σταματήσουν, μας έχουν αρρωστήσει. Μας έχουν αρρωστήσει όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Κρύωση γυναίκα, ίωση είπατε. Σταματήστε επιτέλους. Έχει παραγίνει το θέμα με τα fake news και το trolling που λέμε, έχει παραγίνει πραγματικά πάρα πολύ. Πάμε λίγο στη Σταυρούλα Λούρου, γιατί στη Σταυρούλα Λούρου έχουμε εξέλιξη σημαντική.